Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θανάση Παπαθανάση. Κύριε Παπαθανάση, πριν λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, έτσι, με θέμα τα τελευταία γεγονότα, έτσι δεν είναι? Μόλις ολοκληρώθηκε όντως η συνεδρία της ΚΕΔΕ. Με βρίσκεται καθοδόν προς το Υπουργείο, στο οποίο πηγαίνουμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Ιστορικών, κ. Σκουρλέτη, μετά τις αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Έχει ήδη προηγηθεί, όπως ξέρετε, η μη επίτευξη συμφωνίας και της λύσης με την ΠΟΕΟΤΑ, η οποία συνεχίζει κανονικά τις απεργίες της, μετά την νομοθετική ρύθμιση που σήμερα κατεβάζει η κυβέρνηση για την ψηφίσκη, όπου η ΠΟΕΟΤΑ είναι αντίθετη. Εμείς σε κάθε περίπτωση, σαν ΚΕΔΕ, σαφέστατα στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων, με τους οποίους άλλωστε είμαστε συνεργάτες στους Δήμους. Από εκεί πέρα όμως κάνουμε και έκκληση στην κυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση την οποία είχαμε ενημερώσει εδώ και 1,5 χρόνο για το τεράστιο αυτό ζήτημα, το οποίο τους είχαμε ενημερώσει ότι θα σκάσει κάποια στιγμή, μιας και υπήρχαν παρανομίες στις συμβάσεις οι οποίες είχαν υπογραφεί και απαιτήθηκαν εδώ από την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Θα λέγαμε, και πρέπει να δώσει λύση. Πρέπει να δώσει άμεσα λύση, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού, κύριε Δημάρχη, καταλαβαίνετε. Ναι. Και η κατάσταση έχει φτάσει απροχώρητο σε όλη τη χώρα, σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας μας. Και βέβαια και οι ναύπακτες έχει αυτή τα προβλήματά της σε μια περίοδο που περιμένουμε τους επισκέπτες και σήμερα ακόμη και εσείς έχετε αναφέρει σε ρεπορτάζ σας. Έτσι ακριβώς, κύριε Παπαθανάση. Όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ζητάει οι ευθύνες, γιατί διοριστήκαν από μόνοι τους οι εργαζόμενοι, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Δημήτρη, δεν διορίστηκε κανείς από μόνοι, το καταλαβαίνετε. Έτσι, ναι, το καταλαβαίνω. Εσείς, όπως και όλοι οι πολίτες, καταλαβαίνουν ότι είχαν γίνει κάποιο ασμορφή συμβάσεις, οι οποίες δεν αντέχαν νομικά. Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως, τότε είχαμε κατηγορηθεί ότι κάνουμε παιχνίδι, δεν γινόταν κανένα παιχνίδι που δάσκεται. Η ΚΕΔΕ κοιτάζει την ομαλή λειτουργία των Δήμων, την καλή συνεργασία με τους ανθρώπους που εργάζονται στους Δήμους και στο τέλος την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία κινηθήκαμε. Με αυτά κινηθήκαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με περισσότερα σοβαρότητα. Και φτάσαμε σήμερα σε αυτό το αδιέξοδο, όπου η κυβέρνηση δεν δίνει μια λύση. Μια λύση που να καταπληκτώνει και τους εργαζομένους, αλλά και να δίνει λύση στα προβλήματα των δημοτών, που τα σκουπίδια εν μέσω καλοκαιριού και εν μέσω τουριστικής περίοδου πνίγουν τη χώρα. Έχω και το μαχαίρι και το καρπούζι. Αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα κιόλας ο Υπουργός είναι να βρει λύση. Η λύση είναι στην νομοθετική εξουσία. Κύριε Παπαθανάση, δύο λόγια θα ήθελα από εσάς, γιατί είναι γνωστό ότι έχετε ξανασυναντηθεί με τον Υπουργό. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί λύση? Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα δώσει λύση σε αυτό το θέμα? Εμείς ως ΚΕΔΕ συναντιόμαστε καλοπροαίρετα και θέλοντας να βοηθήσουμε τη χώρα μας, κινούμαστε εθνικά, να δοθεί μια λύση άμεσα, προκειμένου και οι εργαζόμενοι να είναι κατοχυρωμένοι και σκουπίδια να μην υπάρχουν στους δρόμους εν μέσω τουριστικής περιόδου. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή το σκουπίδι στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο του Υπουργού Ιστορικών. Δυστυχώς. Δεν θέλουμε εμείς αυτό. Εμείς θέλουμε να συνδράμουμε με κάθε τρόπο να βρεθεί μια λύση. Αλλά για να βρεθεί μια λύση μετά τα απανωτά λάθη της κυβέρνησης, την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο Υπουργός Ιστορικών και η κυβέρνηση. Μάλιστα. Περίπου τι ώρα θα ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Υπουργό, τι ώρα τώρα είσαστε? Τώρα πορευόμαστε προς το Υπουργείο, φαντάζομαι σε κανένα δύο ώρα θα έχουμε ολοκληρώσει. Αν θέλετε νεότερη ενημέρωση, είμαι στη δράση σας. Βεβαίως, θα υπάρξει κάποια ενημέρωση και με κάποιο δελτίο τύπου από την ΚΕΔΕ? Σαφέστατα, η ΚΕΔΕ εκδίδει, όπως γνωρίζετε, πάντα και τις αποφάσεις και δελτία τύπου με τα οποία ενημερώνει για τις θέσεις της και για τις ενεργείες της. Στη συνεδρίαση που είχατε συμμετείχαν εργαζόμενοι, εκπρόσωποι των εργαζομένων? Σε πάρα πολλές συνεδριάσεις συμμετείχαν, στην περίοδο και ήταν την ίδια ώρα που γινόταν η πορεία της ΠΟΕΟΤΑ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και η συνάντηση προγραμματισμένη που ήταν με τον κύριο Σκουλέτη, η οποία από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί απ' την άκρη. Άρα σήμερα δεν ήταν. Ήταν όμως σε προηγούμενες συνεδριάσεις και πάντοτε συμμετείχαν και εκπρόσωποι της ΠΟΕΟΤΑ και βέβαια σε κάθε περίπτωση υπάρχει στενή συνεργασία της διοίκησης και με τις διοικήσεις όλων των ομοσπονδιών που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους. Εσείς, κύριε Παπαθανάση, με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Ναυπακτίας, του ΠΟΕΟΤΑ δηλαδή, Ναυπακτίας και Δωρίδας αν δεν κάνω λάθος, έχετε έρθει σε επικοινωνία? Είναι γνωστό ότι είστε μέλος της ΚΕΔΕ και θα συμμετείχατε σήμερα. Έχετε έρθει, έχετε μιλήσει? Η συνεργασία μας, όπως γνωρίζετε, είναι αγαστή. Αυτοί ακολουθούν τις εντολές και τις υποδείξεις του συνδικαλιστικού τους οργάνου. Εμείς αντίστοιχα του συνδικαλιστικού οργάνου της ΚΕΔΕ, της επίσημης γραμμής
των Δήμων της χώρας και νομίζω ότι, όπως σας προανέφερα, από αυτές τις συναντήσεις συμπίπτουν οι απόψεις μας και είμαστε ξεκάθαρα στο πλευρό των εργαζομένων στα δίκαια αιτήματά τους. Κύριε Παπαθανάση, ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερωθούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και με μακάρι να έχουμε ένα αίσιο τέλος σε αυτές τις συναντήσεις. Για τη χώρα μας, πρώτα και κύριε. Γιατί σίγουρα και οι εργαζόμενοι δεν φταίνε που συνέχισαν να εργάζονται. Κάποιοι άλλοι είναι αυτοί που φταίνε και σίγουρα θα έπρεπε να ζητηθούν αλλού ευθύνες. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο εργαζόμενο. Το καταλαβαίνω πολύ, κύριε Ετσιμάρη, που πρέπει και σε αυτού του ανθρώπου να βρεθεί μια λύση για την καυτή βρύση διαμόρφωση σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο που περνάει η χώρα μας.